Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι τα Rex εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι. Το συγκεκριμένο βίντεο θα είναι ψηλό vlog, θα είναι ψηλό αναλυτικό, αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να βλέπετε αυτό το βίντεο από κάποιο νησί ή από οπουδήποτε τέλος πάντων, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, εύχομαι να περάσετε καλά. Αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας απλά τα νέα μου. Πήγα Ρόδο με την κοπέλα μου και θα ήθελα να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου πήρε αυτή την υπέροχη μπλουζίτσα Theme Dark Souls. Είναι ο Queen από το Dark Souls 1. Είναι μπροστά από την πύλη στο Killing of the First Flame. Κάνω record. Και όπως έλεγα, πήγα Ρόδο. Δεν τρέβηξα πολλά βίντεο από εκεί πέρα. Βασικά δεν τρέβηξα. Τρέβηξα μόνο ένα βίντεο εκεί πέρα. Το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα τουνελάκι το οποίο ήταν σε ένα σημείο το οποίο λέγεται 7 λέγεται 7 πηγές τέλος πάντων αυτό το σημειάκι και κατέληγε σε μία λίμνη μέσα από ένα τούνελ το οποίο ήταν τέρμα σκοτεινό και το τράβηξα σαν βίντεο, έτσι απλά σαν ένα μικρό vlog και θα το κολλήσουμε εδώ πέρα. Είμαστε στις 7 πηγές της Ρόδου και είμαστε σε ένα τουνελάκι εδώ πέρα που έχει. Πάμε να δούμε γενικώ. Μπας, δεν έχει αυτό. Είμαι so claustrophobic. Δεν θα σκώ. Μπας, δεν έχει. Let us go. Υπάρχει ένας δήμος εδώ πέρα με φως. Γιατί δεν έχει φλάς με μαλακία. Βρήκα το φλάς. Καλά. It's kind of scary, like, without any light. Yeah, I know. Is it better now? You wanted an adventure, didn't you? Yeah, this is really an adventure. I think I lost one of my socks. Δεν θα με από τις κάλτσες μου. Stare. Oh my god. Okay, wait. So, this is no, so we go on. Yeah. No, μισό, δεν βγήκαμε. God damn it. I keep hitting my head on the wall, on the ceiling. Let's go on an adventure, she said. It's gonna be fun, she said. Yeah, but you were... Be careful of your head, I think it's getting shorter. Maybe, you wanted to go inside the tunnel, not me. Yeah, whatever. Be careful, there's a... Yeah. I have my hand. Yes, we're out. Oh. Fast the tunnel. Πάμε εκεί που μου βγήκε. Και φτάσαμε σε μια λίμνη. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει βασικά από εκεί. Οκ. It's actually swamp. Creepy. Sorry. We made it. How do we go back? Up there.
like we could have gone from there, but we took the scary route. It was either the hard route of going up and down the mountain or, you know. I would go back if not. Ελπίζω να το απολαύσετε. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό βιντεάκι το οποίο... Αμάνω αυτό το οποίο. Απλά ήθελα να το κάνω record γιατί είχε φάση. Μετά από αυτό γύρισα Αθήνα για μερικές μέρες, ανέβασα και ένα βιντεάκι Dark Souls μόνο και μόνο γιατί είχα να ανεβάσω καιρό και έπρεπε να ανεβάσω. Και πραγματικά συγγνώμη για την καθυστέρηση στα βίντεο, αλλά διακοπές. Anyway. Και πήγα αέρια, γύρισα σήμερα Κυριακή. Αυτό το βίντεο μπορεί και να ανέβει σήμερα. Θα δείξει ένα λόγο. Πέρασαμε καλά, έπιασα μερικά Pokémon και θα κάποια στιγμή θα τραβήξω και βιντεάκι Pokémon Go με κάποιους φίλους ή μόνος μου, θα δείξω ό,τι θέλετε εσείς, τέλος πάντων. Και αυτά είναι τα νέα μου και θέλω να ξεκινήσουμε με το άλλο θεματάκι. Πριν από 2 εβδομάδες είχα ανεβάσει ένα βίντεο το οποίο έλεγα ουσιαστικά ότι θα ξαναξεκινήσουμε τα πείτε μου να παίξω, τα collaborations και δεν συμμαζεύεται. Και το πρώτο που θα κάνουμε θα είναι... με τον Θοδωρή GR Μπραβάκος, ο οποίος μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό, πραγματικά συγγνώμη φιλαράκι, να παίξουμε Left 4 Dead. Λέει λοιπόν, άμα θες παίζουμε Left 4 Dead. Επίσης ήθελα να σε ρωτήσω, DayZ έχεις παίξει, θα πούμε. Για το Left 4 Dead 2, μόλις μου απαντήσεις θα σου στείλω, οπότε μπορώ, αν μου πεις και εσύ πότε και αν μπορείς. Από τη στιγμή που τελείωσαμε τις διακοπές μου, παιδιά, είμαι συνεχώς ελεύθερος. Όποτε θέλετε εσείς, μου λέτε να κανονίσουμε να παίξουμε. Έτσι, Θοδωρή, όποτε θέλεις, μου στέλνεις στην ομάδα ή σε ένα comment ή όποτε θέλεις, πότε θέλεις, να μιλήσουμε κάποια στιγμή άμεσα, όχι άμεσα, δηλαδή μου μιλάς, απαντάω, ας πούμε, κατευθείαν, έτσι. Όσο για το DayZ, μ' αρέσει το παιχνίδι, δεν έχω παίξει, αλλά... Αυτό που δεν μου αρέσει, που με αποτρέπει να θέλω να παίξω, είναι ότι σαν άτομο όταν παίζω ένα παιχνίδι λιώνω. Όταν λέμε λιώνω, πεθαίνω. Μπορεί να κάθομαι ώρες και να παίζω. Το αρνητικό με το DayZ είναι ότι είναι καθαρά PvP και αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να είσαι ντυμένος full, μπορεί να είσαι ο πιο λιωμένος σε όλο το server ουσιαστικά. Οποιαδήποτε στιγμή λοιπόν μπορεί να είσαι μέσα σε μια πόλη και να πας να πάρεις κάτι και να σε βλέπει κάποιο sniper από ένα βουνό κάπου θεούς. Και να σε σκοτώσουμε με την πρώτη. Θα σε κάνει respawn level 1 με τα αρχικά items. Πράγμα το οποίο είναι λίγο ξενερωτικό, ας πούμε. Δηλαδή να λιώνεις και να λιώνεις και να λιώνεις και απλά κάποια στιγμή. Τέλος. Από την αρχή, ξέρω. Είναι λίγο ξενερωτικό, αλλά. Θα ήθελα να παίξω κάποια στιγμή. Δυστυχώς το game δεν έχω. Δεν το έχω. Αλλά θα παίξω κάτι άλλο στη θέση του. Μου έχει πει κάποιος άλλος να το παίξω. Θα το δούμε. Αυτά, λοιπόν, Θοδωρή, όπως είπα, μίλησε μου στη σελίδα στο Facebook. Θα προσπαθήσω να σου απαντήσω με το που θα δω το μήνυμα για να μπορέσουμε να κανονίσουμε κάποια ώρα ή συγκεκριμένα όποτε σε βολεύει εσένα και με όποιον θέλεις. Δηλαδή, από το Left 4 Dead είναι για 4 άτομα, ένας εγώ, 2 εσύ. Άμα έχεις άλλα 2 άτομα ή άλλον έναν, για να μπούμε και με άλλον έναν random, μου το λες και το κανονίζουμε όποια ώρα και όποια στιγμή θέλεις εσύ, θα είμαι μέσα. Λοιπόν, ξανά. Ένα καλό καλοκαίρι να ευχηθώ σε όλους σας που βλέπετε το βίντεο, είτε από Αθήνα, είτε από νησί, είτε από χωριό. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!